Καλησπέρα, εδώ είμαστε με τα κοριτσάκια, περπατάμε, κάθε μέρα το κάνουμε αυτό, μόνο σε περίπτωση που είναι εντελώς χάλια ο καιρός δεν βγαίνουμε. Και αυτό που ήθελα να πω σε αυτό το βίντεο είναι ότι η καλύτερη γυμναστική από όλες και για το μεταβολισμό αλλά και για την εκγύμναση του σώματος είναι το περπάτημα. Δηλαδή, αν θέλεις να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι, έτσι να έχεις περισσότερη δραστηριότητα μέσα στη μέρα σου, πρώτα θα βάλεις περπάτημα και μετά όλα τα υπόλοιπα είδη γυμναστικής. Να ξέρεις, ο μεταβολισμός για να δουλέψει θέλει δύο πράγματα. Φαγητό και κίνηση. Πρέπει να τρως και να καις. Να μην τρως κάτω από 1500 θερμίδες και να κινείσαι αρκετά. Και το περπάτημα σε βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Βοηθάει πάρα πολύ στο μεταβολισμό. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είδη γυμναστικής βοηθάνε σε άλλα πράγματα. Καταρχήν να ξέρεις ότι γυμναστική δεν κάνεις για να κάψεις θερμίδες και να χάσεις. Εντάξει, γυμναστική κάνεις για να διατηρήσεις τις ικανότητες του σώματός σου όσο περισσότερα χρόνια γίνεται. Να διατηρήσεις τη δύναμή σου, να διατηρήσεις την ευληγησία σου, την ισορροπία σου, την αντοχή σου, για να φτάσεις 100 χρονών που λέει ο λόγος και να μην χρειάζεται βοήθεια κανενός και να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Γι' αυτό κάνεις γυμναστική. Οπότε, τι κάνουμε. Βάση έχουμε το περπάτημα, αν γίνεται κάθε μέρα περπάτημα, έστω ένα 30 λεπτό ας πούμε, εντάξει. Και από εκεί και πέρα κάποιες φορές μέσα στην εβδομάδα, 3-4 φορές, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή η γιόγκα, γιατί σε βοηθάει και στη δύναμη και στην ευληγησία και στην ισορροπία και λίγο βαράκια, εντάξει, ή τέλος πάντων γυμναστική με το βάρος του σώματος. Η γιόγκα είναι γυμναστική με το βάρος του σώματος, αν κάνεις και λίγο βαράκι έτσι για περισσότερη αντίσταση, είναι πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Και αν μπορείς, ένα ακόμη μυστικό θα σου πω, 1-2 φορές την εβδομάδα να φτάνεις τον εαυτό σου στα όρια του. Εγώ αυτό που κάνω εδώ με τα κοριτσάκια μου, κάνουμε κάτι sprint απίστευτα, έτσι, σχεδόν κάθε μέρα. Να φτάνω τον εαυτό μου στα όρια του και με τα kettlebells κάνω το ίδιο. Έτσι κάνα 2 φορές την εβδομάδα, κάνω έτσι ένα πολύ έντονο πρόγραμμα που δεν διαρκεί πολύ, αλλά για κάποιο χρονικό διάστημα φτάνω τον εαυτό μου στα όρια του. Και με όλα αυτά έχω πάρα πολύ καλό μεταβολισμό και τρώω γύρω στους 2.000 θερμίδες και διατηρούμε σε αυτά τα κιλά που με βλέπετε, έτσι, σε αυτή τη φυσική κατάσταση και σε αυτό το σχήμα τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά λοιπόν έτσι σκεφτόμουν εδώ στο περπατηματάκι, γιατί το απολαμβάνω και πάρα πολύ. Έτσι, το περπάτημα λοιπόν. Ξεκινάμε με περπάτημα και βάζουμε και μερικές ασκησούλες, έτσι, μερικά ακόμη είδη γυμναστικής. Καλό επίσης είναι να έχουμε ποικιλία για να μην βαριόμαστε. Πολύ σημαντική και η ποικιλία. Εγώ έχω και το τενισάκι, έτσι λίγο απ' όλα, μέσα στην εβδομάδα τα μοιράζω και έχω μια πολύ ωραία ποικιλία και η γυμναστική δεν είναι καταναγκαστικό έργο. Ό,τι κάνω το απολαμβάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά λοιπόν, πολλά φιλιά και καλή συνέχεια σας εύχομαι.